Με μήνυμα γίνε εθελοντή αιμοδότη, οι βετεράνοι καλαθοσφαιριστέ Θεσσαλονίκη και η ομάδα του Δήμου Θεσσαλονίκη συμμετείχαν σε φιλικό παιχνίδι μπάσκετ στο γήπεδο τη ΜΕΝΤ. Ο αγώνα εντάχθηκε στο πλαίσιο των εκδηλώσεων που διοργανώνει ο Δήμο Θεσσαλονίκη με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα του εθελοντή αιμοδότη, που έχει καθοριστεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγεία για την 14η Ιουνίου. Εδώ πέρα τι έχουμε? Έχουμε μια αθλητική εκδήλωση. Φυσικά ο αθλητισμό δεν θα μπορούσε να λείψει από τη συμβολή μα σε αυτό. Έχουμε έναν αγώνα βετεράνων καλαθοσφαιριστών μεταξύ των βετεράνων καλαθοσφαιριστών και του Δήμου Θεσσαλονίκης, μεταξύ αιρετών και υπαλλήλων του Δήμου Θεσσαλονίκης. Και φυσικά περνάμε το μήνυμα ότι στην ζωή συμπορευόμαστε, συμβαδίζουμε όχι με το εγώ, αλλά μαζί με το εμείς και το μαζί. Παρότι στην Ελλάδα έχουμε επάρκεια αίματος, δεν έχουμε επάρκεια σε εθελοντικό αίμα. Δηλαδή, δεν θέλουμε να ζητάμε από τους ασθενείς αίμα. Είναι ένα 30%, δεν είναι πολύ. Αυτό το 30%, αντί να είναι συγγενείς, θα θέλαμε να είναι εθελοντές, να έχουμε συνεχώς επάρκεια και να μην ζητάμε αίματα από κανέναν ασθενή πια. Οι ομάδες των βετεράνων και του Δήμου της πόλης συμμετείχαν στο ΜΑΤΣ με κύριο σκοπό την ευαισθητοποίηση του κοινού για την εθελοντική αιμοδοσία, που είναι μία απλή, αλλά πολύ σημαντική κίνηση ανθρωπιάς και αλτρουισμού. Και εγώ το τιμώ και το καταλαβαίνω δύο φορές. Γιατί τυχάνει να είμαι εδώ και 27 χρόνια εθελοντής αιμοδότης. Οπότε νιώθω ιδιαίτερη, να το πω έτσι, συγκίνηση αυτή την ημέρα. Και αυτό πρέπει να γίνει και αργός και μετάδοση σε όλο τον κόσμο, να μπορούν να δίνουν 10 λεπτά από τη ζωή τους για μία φιάλη. Αξίζει τον κόπο. Έχουμε όλοι προσωπικές εμπειρίες και βιώματα πόσο αναγκαίο είναι το αίμα στη ζωή του κάθε συνανθρώπου. Άρα λοιπόν, μία έκκληση, ένα μήνυμα έχω να απευθύνω στον καθένα μας. Δώστε αίμα, κάνει καλό στον συνάνθρωπο, κάνει καλό στον ίδιο μας τον εαυτό που ανανεώνεται. Οι διοργανωτές επιχειρούν με μία σειρά δράσεων να προσελκύσουν νέους εθελοντές αιμοδότες και να ενθαρρύνουν όσο το δυνατό περισσότερους ανθρώπους να γίνουν τακτικοί εθελοντές αιμοδότες. Η μπασκετική αναμέτρηση στην ΜΕΝΤ συγκέντρωσε μία πλειάδα φίλων και εκπροσώπων του μπάσκετ της πόλης. Νιώθουμε καταρχάς υποχρέωση να βρισκόμαστε σε όλες αυτές τις αγώνες που γίνονται για να στέλνουν τέτοιου είδους μηνύματα. Πολύ όμορφα σίγουρα. Γυμναζόμαστε κιόλας παράλληλα. Αυτό που θέλω να πω εγώ είναι ότι ο χρόνος που χρειάζεται κάποιος για να δώσει αίμα είναι τυποτένιο σε σχέση με αυτόν που έχει μπροστά του για να κάνει οτιδήποτε άλλο. Αγωνιστικά πώς τους βλέπετε, προπονημένους? Είναι πολύ ευχάριστο να βρίσκομαι και εγώ σαν coach, βέβαια, με όλα αυτά τα παιδιά τα οποία κάποτε, πέρα από το γιο μου, τους είχα και παίκτες και είναι οι αξίες, ας πούμε, του ελληνικού μπάσκετ μεγάλες. Και η συμμετοχή σε αυτά είναι πάρα πολύ σημαντική, όχι γιατί θα κοουτσάρω, αλλά γιατί γίνεται για κάποιο σκοπό. Ο εορτασμός της ημέρας του εθελοντή αιμοδότη στοχεύει στην εξάλληψη κάθε προκατάληψης, φόβου και άγνοιας.